Τώρα θα πάμε να καλημερίσουμε τον πρώην υπουργό, πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο, έναν άνθρωπο που έχει πολύ μεγάλη γνώση στο πώς δομείται και διοικείται το κράτος και μια κυβέρνηση, γιατί το έκανε για αρκετά χρόνια, τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Τάκη. Να υποθέσω ότι θα είστε στο δεύτερο κύμα των υπουργοποιήσεων. Μην υποθέσετε τίποτα, γιατί θα πέσετε έξω. Θα πέσω έξω, μάλιστα. Okay, λοιπόν. Κοιτάξτε, κύριε Τάκη, εμένα θέλω να είμαι, όπως είμαι σε όλους ειλικρινείς, πάντοτε θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι σας και στο κρατέκνη. Το μείζον για μένα επετέλει. Ναι, σωστό, το είχατε πει. Ήταν να εκλεγείτε. Το μείζον ήταν η εκλογή, όχι για την εκλογή, προς Θεού. Δεν είναι αυτό το οποίο θα απαιτούσα από τους πολίτες. Αλλά ήταν διότι πιστεύω ότι μετά από όλα αυτά τα οποία έχει τραβήξει. Είναι μια ηθική δικαίωση. Είναι μια τεράστια ηθική δικαίωση. Και νομίζω η εκλογή αυτή κλείνει και όλο αυτό το κεφάλαιο που μπορεί κανείς να του βάλει τον τίτλο «Υπόθεση Βατοπεδίου». Λοιπόν, πάμε τώρα στο σήμερα και στο αύριο. Ακούω όχι γκρίνια, αλλά ένα ερώτημα που τίθεται τώρα από χθες για την υπουργοποίηση του κυρίου Χρυσοχοΐδη, της κυρίας Μενδώνη κλπ. Και υπάρχουν 2-3 ερωτήσεις, λένε ας πούμε κάποια στελέχη. Έγιναν αυτά γιατί θέλει και η Νέα Δημοκρατία να κάνει ό,τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να τριγύσει την κεντροαριστερά? Έγιναν γιατί ο κύριος Χρυσοχοΐδης είναι ο καλύτερος υπουργός σε αυτό το κομμάτι και δεν μπορούσατε να βρείτε άλλον, έστω και αν έχουν περάσει 10 χρόνια, ή γιατί δεν έχει η Νέα Δημοκρατία τόσο άξια στελέχη όσο είχε το ΠΑΣΟΚ που φαίνεται ότι τροφοδοτεί όλους τους χώρους και όλα τα κόμματα? Υπάρχει κάτι πολύ πιο απλό, ότι ο νέος πρωθυπουργός επιλέγει ο ίδιος, προβλέπεται, άλλος δεν γίνεται από όλους τους πρωθυπουργούς, το σχήμα το κυβερνητικό που πιστεύω ότι θα είναι αποτελεσματικό, που θα έχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των υπουργών ή ο ίδιος με τους υπουργούς. Αν έχετε hands free, βγάλτε το, γιατί δεν είναι καλή επικοινωνία, για να είμαστε, ακούγεται πιο καθαρά η φωνή σας. Όχι, θέλω να είμαι νόμιμος, είναι το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Τώρα έπρεπε να μιλώ μόνο με την ανησυχία. Τώρα είναι εντάξει. Τώρα είναι καλά. Θα πήρα στο χέρι μου και θα με σταματήσει η τροχιά για τα νόμος. Θα φιλέτε σε εσάς. Εντάξει. Θα κάνουμε ρεπορτάζ ότι θα πληρώσετε και την κλίση. Γιατί ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε χθες τέλος το σβήσιμο των κλίσεων. Έχω πάρει 4 κλίσεις στη ζωή μου, τις θυμάμαι όλες και τις έχω πληρώσει όλες. Θα καθίσω δεξιά στον δρόμο, θα σταθώ δεξιά και θα σας δείξω. Εντάξει. Καλά, είμαστε νόμιμοι. Λοιπόν, έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός επιλέγει. Ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι αυτό είναι το καλύτερο σχήμα. Εγώ εκτιμώ ότι έχει φτιάξει ένα μείγμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και το λέω πάρα πολύ ενδιαφέρον όχι γιατί θέλω να ακουστεί καλά στα αυτιά καρενός, αλλά γιατί πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία να δοκιμαστεί κάτι που δεν έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν σε τόσο μεγάλη έκθεση. Mm-hmm. Πάντοτε υπήρχαν άνθρωποι με εμπειρία στον επαγγελματικό χώρο. Εγώ είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι για να μπει στην πολιτική πρέπει να έχει τεράστια εμπειρία στον επαγγελματικό χώρο. Αυτό που λέμε τεχνοκράτες. Και μερικές φορές το λένε κάποιοι υποτιμητικά. Εγώ λέω ανθρώπους επαγγελματίες σε έναν χώρο που έχουν δουλειά, έχουν αποδώσει. Μάλιστα. Και γνωρίζουν ότι μπορούν να κινηθούν γρήγορα. Ελπίζω λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να κινηθούν γρήγορα για να έχουμε αποτελέσματα. Γιατί η ταχύτητα θα είναι ένα από τα στοιχεία στα οποία θα κρυθούμε, όπως είπατε και εσείς. Εντάξει, μέχρι στιγμής τα πρώτα βήματα γραφής δείχνουν πολύ γκάζι. Απλά αυτό το θέμα είναι να συνεχιστεί, να μην είναι απλώς ένα σύμπτωμα της πρώτης εβδομάδας. Ναι, θα συνεχιστεί. Γιατί να είναι ένα σύντομο τη εβδομάδα. Όταν έχει 20-21 τεχνοκράτες στην κυβέρνηση, οι οποίοι έχουν αυτή την εμπειρία που είπα. Γιατί αν πάει ο τεχνοκράτης που έχει συνηθίσει να δίνει τις εντολές και όλα να γίνονται στο λεπτό και μπλέξει στο ελληνικό δημόσιο και να περιμένει κανένα 2-3 εβδομάδες για μια απάντηση, 1-2-3 θα απογοητευτεί με το άνθρωπο. Θα πει πού ήρθα εδώ. Ναι, εντάξει, έχετε εργαστεί και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα χρόνια. Εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα πάρα πολλά χρόνια και συνέχισα να εργάζομαι τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό βέβαια. Δεν είναι πάντοτε έτσι. Δεν είναι πάντοτε ότι δίνεται μια εντολή και αμέσως αυτή εκτελείται. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Η διοίκηση είναι διαχείριση ψυχών σε κάποιο βαθμό. Ναι, σωστό, σωστό. Το να εμπνεύσει τους ανθρώπους λοιπόν για να μπορέσουν να εργαστούν. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν υπουργός επικρατείας, δηλαδή για τον τύπο, υπήρχαν δημόσιοι υπάλληλοι που εργαζόντουσαν αυτών χωρίς να χρειαστεί να τους ρωτήσω, ατελείωτες ώρες για να πετύχουν έναν στόχο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα επιτευχθεί. Τώρα, μια και είπατε για τον τύπο, μου δίνετε την αφορμή για την επόμενη ερώτηση που έχει να κάνει με το πρωτοσέλιδο της Αυγής, που σήμερα είναι αρκετά επιθετικό κατά της κυβέρνησης. Σας χαρακτηρίζει. Νομίζω ότι είναι χιουμοριστικό αυτό που κάνει. Κάθε άλλο. Σας χαρακτηρίζει Βόρειο Κορέα, διότι με βάση το προεδρικό διάταγμα. Δεν μπορεί να είναι σοβαρό. Είναι απολύτως σοβαρό, γιατί έχει και δισέλιδο ρεπορτάζ μέσα.
Και λέει ότι επειδή πήρατε την ΕΕΠ, την ΕΡΤ και το ΑΠΕ, με το καλημέρα κάνατε τη χώρα Βόρειο Κορέα. Ναι, προφανώς έχει ξεχάσει ότι στο 90% των περιπτώσεων οι γραμματείες επικοινωνίας και ενημέρωσης ανήκουν στον Πρωθυπουργό από το 1974 μέχρι σήμερα. Αλλά αυτό είναι θέμα άγνοιας. Μας συνήθισαν στην άγνοια, την τελείωσε την κυβέρνηση. Με πολύ άγνοια οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Η Αυγή που είναι το κομματικό του όργανο, νομίζω ότι, σας είπα, νόμιζα ότι κάνει χιούμορ με το σημερινό, διότι αν μιλήσουμε για ΕΡΤ και Βόρειο Κορέα, δεν χρειάζεται. Βγείτε να ρωτήσετε όποιον θέλετε στους δρόμους για να σας πει πότε ταυτίστηκε η ΕΡΤ με τη Βόρειο Κορέα. Μάλιστα. Όταν εκπομπές σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, το μόνο που έκαναν ήταν να εκδιάζουν το έργο των υπουργών της κυβέρνησης. Φαντάζεστε ΕΡΤ επί Νέας Δημοκρατίας επί δεξιάς να βγάζει την Παρασκευή το απόγευμα υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, να ήταν δηλαδή μια δημοκρατική κυβέρνηση, και να τον βγάζει μόνο του Παρασκευή πριν τις εκλογές. Μάλιστα. Αυτό σε ποια πολιτισμένη και δημοκρατική χώρα έχει γίνει? Εμένα με κατηγορούσαν όταν είχα την ΕΡΤ και τον πρόεδρο της ΕΡΤ ότι ήταν ο ανταγωνιστικούλης πρόεδρος, γιατί την είχε φτάσει στο 17%. Ναι, το θυμάμαι. Πάει 300% τα έσοδα πάνω. Από 23 εκατομμύρια που τα πήρε, τα πήγε στο 85 το χρόνο. Τα εμπορικά έσοδα, προσέξτε. Ναι. Όχι τα έσοδα από το τέλος. Το θυμάμαι από τις διαφημίσεις. Πού την πήγανε σήμερα την ΕΡΤ? Πού την πήγανε, τι εμπορικό έσοδο έχει? Είναι ζήτημα αν έχει 1 εκατομμύριο το χρόνο εμπορικό έσοδο. Μάλιστα. Αν πάντως... Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι διέλυσαν την ΕΡΤ από άποψη οικονομική, αλλά και τη διέλυσαν τελείως, καταλύοντας κάθε έννοια δημοκρατικής ευαισθησίας, έχοντας εκπομπές οι οποίες από το πρωί μέχρι το βράδυ λιβάνιζαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πολεμούσαν όλους τους υπόλοιπους. Μόνο σας είπα ως αστείο μπορεί να εξηγείται το πρωτοσέλιδο. Μάλιστα. Στο κομμάτι της ΕΡΤ και του ΑΠΕ, okay. Αλλά στο κομμάτι της ΕΕΠ, επειδή το ξέρετε καλά το θέμα, θυμάμαι και από παλαιότερα έτσι σχόλια που είχαμε πολιτικούς, μου είχαν πει ότι η πρώτη συμβουλή που δίνουν σε ένα πρωθυπουργό είναι: κοίταξε να καθαρίσεις νωρίς το θέμα της ΕΕΠ. Εκτιμάτε ότι γι' αυτό με το προεδρικό διάταγμα η ΕΕΠ υπάγεται απευθείας στον πρωθυπουργό? Υπήρξαν πρωθυπουργοί οι οποίοι είχαν την ΕΕΠ στην άμεση επίβλεψή τους. Η παγωγή δηλαδή της ΕΕΠ έχει γίνει και με άλλους πρωθυπουργούς. Και με τον Ανδρέα Παπανδρέου, για παράδειγμα, έχει γίνει στο παρελθόν. Του είχε προπέλεξει ένα άλλο μοντέλο. Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει αυτό το μοντέλο. Προφανώς ο ίδιος ξέρει καλύτερα γιατί το επιλέγει. Δεν βλέπω το λόγο γιατί πρέπει να γίνεται κριτική ή αρνητική κριτική στο αν θα είναι η ΕΕΠ υπό το πρωθυπουργικό γραφείο ή όχι. Μυστικές τριτές πληροφοριών δεν είναι κάτι περισσότερο από το να ενισχύουν την προσπάθεια της χώρας να έχει μια καλύτερη εικόνα προς το εξωτερικό, να αποφεύγει προβλήματα σε τεχνικά θέματα και ζητήματα τα οποία άπτονται ευαίσθητων θεμάτων του εθνικού μας πεδίου, έτσι. Ναι. Όλοι έχουν την ΕΕΠ στο μυαλό τους, κατά τα ψέματα, και γι' αυτό και γίνεται αυτή η συζήτηση. Ως την ΕΕΠ, την κρατική υπηρεσία πληροφοριών, την ΚΙΠ της δεκαετίας του 50, του 60 ή ενδεχομένως λίγο αργότερα, που λειτουργούσε με τρόπους όχι τόσο για το εθνικό. Για το εθνικό συμφέρον πάντα ήταν, αλλά και με τρόπους εσωτερικών παρακολουθήσεων. Ναι. Δεν υφίσταται αυτό σήμερα. Και να λέμε. Μάλιστα. Άρα εκτιμάτε ότι σωστά έγιναν αυτά. Τα υπόλοιπα βέβαια ως προς την στελέχωση και του ΑΠΕ και της ΕΡΤ μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα, αλλά και το δείγμα γραφής που θα δώσουν τα νέα πρόσωπα, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια συνολική εικόνα. Εγώ απλώς λέω ότι ο Πρωθυπουργός επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει. Καλά, αυτό είναι αναφέρεται το δικαίωμά του προφανώς. Και κατά συνέπεια, εφόσον κάποια από τα πράγματα τα οποία γίνονται έχουν γίνει και άλλες φορές στο παρελθόν. Δεν βλέπω το λόγο γιατί θα πρέπει να γίνεται φασαρία. Αυτό είπα. Ότι δηλαδή και άλλοι πρωθυπουργοί είχαν την ΕΕΠ. Άρα λέτε. Και άλλοι πρωθυπουργοί είχαν τη γραμματεία ενημέρωση και επικοινωνία, άρα και την ΕΡΤ υπό την επίβλεψή του. Οι περισσότεροι δηλαδή. Άρα λέτε ότι αυτό το προσέλιδο είναι μια φορμή απλά για να μαλώσουμε ή μια φορμή για να ανέβουν λίγο οι τόνοι, γιατί χθες υπήρξε πολύ αγάπη και πολύ πολιτικό πολιτισμό στην παράδοση παραλαβή των Υπουργείων. Είναι ένα δείγμα γραφής για το πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις προγραμματικές δηλώσεις? Ναι, πιθανόν καλά ο ΣΥΡΙΖΑ στις προγραμματικές δηλώσεις θα κινηθεί πολύ ευθετικά. Αυτό το έδειξαν από την Κυριακή το βράδυ. Όταν στις εκλογές δεν έχεις καλά συγχαρεί τον αντίπαλό σου ή το συγχαίρει τυπικά και αν δεν μένεις λίγο στην άκρη να κάνεις την αυτοκριτική σου και να δεις πού έφταιξε το ότι έχασες και μάλιστα έχασες παταγωδός, διότι ουσιαστικά δεν είναι ότι έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ γενικώς και ορίστος. Μετά από 5 χρόνια έχασε 2 εκλογικές αναμετρήσεις με σχεδόν 10% στη διαφορά και τη μία και την άλλη φορά. Αντί να αρθρώσουν ένα λόγο αυτοκριτική για τους μικρομεσαίους που τσακίσανε και για τα προβλήματα που δημιούργησαν στην οικονομία,
Το μόνο που βρήκα να πούνε είναι για τη Νέα Δημοκρατία, ότι θα πρέπει να κάνει εκείνο, να κάνει το άλλο, μας κούνησε το δάκτυλο από το πρώτο βράδυ. Μάλιστα. Εμένα με εντυπωσίασε πραγματικά αυτό στα τηλεοπτικά πάνελ που πετύχα και το ανέφερα κιόλας. Mm-hmm. Άρα δεν μπορώ να περιμένω κανενός είδους ευγενείς χειρονομίες στις προγραμματικές μας δηλώσεις, θα είναι θετική. Διάσταση απόψεων όμως εντός του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει, και το λέω με αφορμή την χθεσινή δήλωση της κυρίας Τσάγκρη ακριβώς για το άσυλο στα πανεπιστήμια. Μπορεί να ακούσουμε και άλλες τέτοιες φωνές που ενδεχομένως κάποια πράγματα που πιστεύουν ότι έπρεπε να γίνουν ή στα οποία έπρεπε να τοποθετηθεί διαφορετικά ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που είναι αντιπολίτευση και δεν υπάρχει και το κόστος μιας διαφοροποίησης σε επίπεδο κυβερνητικό να ανοίξουν και άλλα στόματα. Εάν θέλει να ανακτήσει τη χαμένη αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να λέει τα πράγματα με το όνομά της. Να δει την αλήθεια και να μιλήσει με τη φωνή της λογικής. Ποιος λογικός άνθρωπος στην Ελλάδα σήμερα πιστεύει ότι το άσυλο του Πανεπιστημίου χρησιμοποιείται για τον πρωταρχικό του σκοπό, δηλαδή για να επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση ιδεών ή την ελεύθερη έρευνα επιστημόνων. Όλοι γνωρίζουμε ότι το άσυλο χρησιμοποιείται για να προστατεύονται ομάδες, γκρουπούς που τα λένε στην αριστερά, που δρούν εναντίον της κοινωνίας και εναντίον της δημοκρατίας. Αν λοιπόν ακούγεται μια φωνή λογικής από την κυρία Τζάκρη και ο υπόλοιπος όλος ΣΥΡΙΖΑ είτε κοφεύει είτε είναι εναντίον της κατάργησης του ασύλου, τότε αυτοί είναι που θα πρέπει να απολογηθούν γιατί επιμένουν στην προστασία αυτών των αθλίων τύπων που είναι στα πανεπιστήμια και ανά πάσα στιγμή βγαίνουν και υπονομεύουν τη δημοκρατία με τις κινήσεις. Νομίζω θα έχουμε τις απαντήσεις πολύ σύντομα και στις προγραμματικές δηλώσεις και στο πρώτο νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνεται και η ρύθμιση για την κατάργηση του ασύλου. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή θητεία στα έδρανα της Βουλής, στα οποία θα καθίσετε για πρώτη φορά ως εκλεγμένος βουλευτής. Να είστε καλά.